Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στον εκπαιδευτικό κόσμο η θέση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας ότι το μέτρο κατά της πανδημίας Test to Stay δεν θα ανακληθεί παρά το γεγονός ότι θα είναι προαιρετικό και θα τεθεί σε ισχύ την ερχόμενη Δευτέρα. Την Πέμπτη θα ενημερωθούν τα κεντρικά διοικητικά συμβούλια των εκπαιδευτικών οργανώσεων για να ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις, χωρίς να αποκλείονται τα απεργιακά μέτρα και οι κινητοποιήσεις. Μας είναι θέμα αρχής. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η λήψη των οποιοδήποτε μέτρων. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι από τη στιγμή που κάποιοι θα κληθούν να εφαρμόσουν ένα μέτρο, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνονται πριν να λαμβάνονται οι αποφάσεις. Οι οργανωμένοι γονείς αναφέρουν ότι εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους όσο αφορά τα κοινωνικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Πώς μπορούμε εμείς καταρχήν να σταθούμε απέναντι από μια απόφαση που πάρθηκε από τους επιδημιολόγους που χειρίζονται τη μέτρα υγείας στους τελευταίους 22 μήνες. Περισσότερες διευκρινήσεις για το μέτρο θα υπάρξουν μόλις συσκεφτεί και η Υπουργική Επιτροπή για την επικαιροποίηση των πρωτοκόλων που διέπουν τα σχολεία. Την ώρα που επικρατεί αναβρασμός για την εφαρμογή των λογομέτρου, πατέρας φέρεται να έστειλε το παιδί του στο σχολείο, αποκρύπτοντας ότι ήταν θετικός στον κορονοϊό και συνεπώς το παιδί του στενή επαφή. Όταν το σχολείο ενημερώθηκε από τα παιδιά και κάλεσαν τον πατέρα να το παραλάβει, ο πατέρας φέρεται να επιτέθηκε στον διευθυντή του σχολείου. Έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία, η υπόθεση αυτή διερευνάται. Από όλα τα γεγονότα προκύπτουν αδικήματα. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Διαβεβαιώνοντας πως η υπόθεση θα καταχωρηθεί άμεσα ενώπιον δικαστηρίου. Φρένω στις ελπίδες ότι οδεύουμε προς την έξοδο στην κανονικότητα, έβαλε ο Αμερικανός.